Αυτός εδώ ο παρηβόητος ποταμός που κάνει τη ζημιά. Ένα αριάκι που δεν είχε τρέξει ποτέ. Το χάρο με τα μάτια του είδε το πρωί ένα 45χρονος κτηνοτρόφος στην Ασίγωνια Χανίων, όταν την ώρα που πήγαινε στο ποιμνιοστάσιο του νόμισε ξαφνικά πως ήταν πρωταγωνιστής σε ταινία με special εφέ. Ορμητική χήμα ρήψους έως και 5 μέτρα έρχονταν με απίστευτη ταχύτητα κατά πάνω του. Ευτυχώς για καλή μου τύχη πρόλαβα και πάτησε κάπου το αυτοκίνητο και πρόλαβα και άνοιξα την πόρτα και έφυγα ωριακά. Αυτό το πράγμα που έγινε στην πορεία είναι κάτι ασύλληπτο. Το πράγματα που τα βλέπουμε μόνο σε ταινίες. Τεράστιοι όγκοι νερού, 5-6 μέτρα στο ύψος με μια τεράστια ταχύτητα, κατέβαινε κάτω παρασέρνοντας τα πάντα, πρόβατα, κατσίκια, τα πάντα, υποδομές, πλέγματα, υπόστεγα, τα ρήμαξε όλα. Ο Μάρκος Δραμιλαράκης, μιλώντας στην Κρήτη TV, αναφέρει πως ούτε ο παππούς του δεν είχε ζήσει κάτι παρόμοιο, αφού, όπως λέει, περίπου 20 λεπτά της ώρας δυνατής βροχόπτωσης ήταν αρκετά ώστε τα ορμητικά νερά που έπεφταν με απίστευτη ταχύτητα από τα βουνά της περιοχής να παρασύρουν τα πάντα στο πέρασμά τους, καταστρέφοντας ακόμα και το αυτοκίνητό του. Βρισκόμαστε σε έναν από τους αγροτικούς δρόμους της Ασίγωνιάς. Τουλάχιστον μέχρι τις 7 το πρωί ήταν καλυμμένος με τσιμέντο. Μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου και περίπου για 20 λεπτά όταν άνοιξαν οι ουρανοί, ο δρόμος πλέον μετατράπηκε σε βομβαρδισμένο τοπίο. Αυτοκίνητο δεν έχω. Το αυτοκίνητό μου είναι μπαζωμένο πάνω στο υπόστεγο. Όλο το αυτοκίνητο δεν έχω. Ζωοτροφές δεν έχω. Δεν μπορώ να αρμέξω το γάλα που παράγω να πάω στο τυροκομείο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Αυτή τη στιγμή ουσιαστικά έχω καταστραφεί. Είχαμε 60 χιλιοστά σε μία ώρα μέσα. Και δεν είναι μονάχα το νερό που δέχεται το χωριό μας, είναι κατά μικροκλίματος. Αλλά είναι και η τεράστια απορροή από τα βουνά μας. Τα βουνά που βλέπετε γύρω μας είναι υψόμετρο 900, 800, 1000. Ακολουθούν και άλλα βουνά από πίσω, πάει μέχρι τα 1500 μέτρα. Όλα τα νερά αυτά έρχονται προς τα κάτω. Ο 45χρονος κτηνοτρόφος, αν και τραυματισμένος στο χέρι, προσπάθησε να σώσει ό,τι απέμεινε από τα ζωντανά του, κλείνοντας τις πόρτες του ποιμνιοστασίου του για να ανακόψει την πορεία των χυμάρων. Ο ίδιος ωστόσο αισθάνεται τυχερός, καθώς γλίτωσε τη ζωή του, έχοντας υποστεί μόνο κάταγμα στο χέρι, την ίδια στιγμή που ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει πως ενώ καθημερινά κάνει την ίδια διαδρομή με τον ηλικιωμένο πατέρα του, σήμερα για έναν ανεξήγητο λόγο έφυγε από το σπίτι χωρίς να τον πάρει μαζί του. Και αισθάνομαι τυχερός και που ζω αυτή τη στιγμή και μιλάω μαζί σας. Αισθάνομαι από την μεριά, αισθάνομαι και τυχερός. Με λίγα λόγια τα κατάφερα, γλίτωσα τον εαυτό μου. Ευτυχώς είμαι πολύ τυχερός, γιατί ο πατέρας μου είναι κάποιας ηλικίας. Δεν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει στην ποσότητα του νερού. Βλέπετε τον κόπο μας και την περιουσία μας να διαλύεται. Και εκείνη τη στιγμή αντιδράσει. Δεν κάθεσε με σταυρωμένα χέρια. Ο κύριος Δραμιλαράκης, που είναι η τρίτη συνεχή φορά μέσα σε ένα μήνα που η περιουσία του διαλύεται από τα καιρικά φαινόμενα, τονίζει πως από τα 300 ζώα που είχε, τώρα ούτε ο ίδιος δεν ξέρει πόσα απέμειναν, ενώ το μόνο που ζητά είναι τη βοήθεια της πολιτείας, όχι μόνο για να αποζημιωθεί, αλλά για να στήσει αλλού την επιχείρησή του. Αυτό το πράγμα έχει γίνει αμαζόνιος αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μου κάνει, μου σκοτώνει τα ζώα. Κινδυνεύω ο ίδιος, δεν έχω υποδομές, δεν έχω ζωοτροφές, δεν έχω τίποτα. Δεν μπορώ να λειτουργήσω, δεν μπορώ να παράγω εδώ. Ελπίζω να καταλάβουν οι υπηρεσίες του δημοσίου ότι εγώ πρέπει να φύγω από εδώ. Δεν ξέρω τι φταίει. Κλιματική αλλαγή, υπερβόσκηση, κάτι φταίει. Δεν είναι τυχαίο. 150 χρόνια να μην έχει κάνει καμία πλημμύρα και τώρα 2-3 χρόνια ζω με το άγχος, πεθαίνω στον ύπνο μου, μην βρέξει. Η πρωινή καταιγίδα που έπληξε την Ασίγωνιά προκάλεσε προβλήματα και στο δρόμο που συνδέει το χωριό με τον Καλλικράτη.